όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν οι καζανάριδες για να παράξουν το προϊόν κατά τεθέν για την Κρήτη. Το κόστος παραγωγής ανεβαίνει σταθερά και οι αποσταγματοποιοί κινούνται ανάμεσα σε συμπληγάδες πέτρες, έχοντας από τη μία την καύσιμη ύλη, όπου οι τιμές έχουν πάρει φωτιά, και από την άλλη τη φορολογία. Γνωρίζαμε από την αρχή ότι η φορολογία θα υπήρχε μια αύξηση. Ακούγεται το πολύ 200% πάνω, αλλά επί της ουσίας ο φόρος αρχικός ήταν 0,59. Όταν τα ποτά που έρχονται στην Ελλάδα ή φορολογούνται που δεν έχουν έκπτωση φόρου, ανέρχονται στα 12 ευρώ ένα λίτρο. Άρα εμείς είμαστε σε ένα πολύ κατώτατο στάδιο. Έχει αλλάξει ο νόμος περί της φορολογίας του, αυξήθηκε κατά 200%, ήταν 0,60, πήγε στο 1,5 ευρώ. Και με συνδυασμό το ενεργειακό, δηλαδή αυτά που την καύσιμη ύλη που χρησιμοποιούμε για να το παράγουμε, που και αυτό διπλασιάστηκε, ήρθε και μας φέρνει στα διέξοδα το πόσο θα πρέπει να το αυξήσουμε στην αγορά. Το ντόμινο εξελίξεων φέρνει τους κριτικούς μπροστά σε ένα ακόμη πιο ακριβό προϊόν, καθώς η τσικουδιά θα πωλείται σε υψηλότερες τιμές. Οι αποσταγματοποιοί περιμένουν με αγωνία να δουν εάν οι αυξήσεις θα επηρεάσουν και τη ζήτηση. Η αύξηση, πιστεύω, στον καταναλωτή θα είναι 1 ευρώ ένα λίτρο από ό,τι ίσχυε πέρυσι. Πιστεύω ότι το κύμα αυξήσεων και με άλλα θέματα μαζί με αυτό δεν νομίζω να είναι το τόσο το τρομακτικό. Η τιμή του ήταν γύρω στα 3 ευρώ, πρέπει να πάει 4,5 με 5 για να μπορεί και ο παραγωγός να ανταπεξέλθει και να, σε μια δύσκολη χρονιά που είχαν φέτος η αμπελουργία, να πάρει κάτι από αυτά που έχασε ολότελα σχεδόν από τα σταφύλια. Βέβαια, θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα στο κόστος της άδειας. Πέρυσι κόστιζε γύρω στα 40 ευρώ το 12ωρο και φέτος είχε 150. Η μάχη για να μην χαθεί η ονομασία του προϊόντος, όπως όλα δείχνουν, χάθηκε. Σύμφωνα με τους αποσταγματοποιούς όμως, αυτό που άλλαξε είναι κυρίως η ονομασία στα τιμολόγια και όχι στη συνείδηση του κόσμου. Ο κόσμος, όπως και πριν, όπως και τώρα, το ζητάει ρακί. Ούτε τσικουδιά το λέει, ούτε παραδοσιακό απόσταγμα. Το ρακί που το είχαν χάσει εδώ και χρόνια. Έτσι το ζητάει, σε τιμολόγια δεν μπορούμε να το αναγράψουμε. Κόβουμε παραδοσιακό απόσταγμα. Και όμως μας το κλέψανε οι υποτοποιοί με την ανοχή και την νομοθέτηση της κυβέρνησης. Βέβαια, θα σας πω ότι ο κόσμος δεν το βγάζει από το στόμα του, εμείς το βγάλαμε από τα τιμολόγια. Όσες και αν είναι οι δυσκολίες, οι αποσταγματοποιοί συνεχίζουν τη μάχη για να παράξουν το προϊόν τους.